Να καλέσουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου για ένα σύντομο χαιρετισμό, όχι πάνω από 2 λεπτά. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαι όντως σύντομος. Είμαι και εγώ χαρούμενος για τη βράβευση που έγινε στο Σταύρο το Σαξιόνι και θέλω να βρω την ευκαιρία σήμερα εδώ να σας πω ότι αισθάνομαι περήφανος για τη δουλειά του Επιμελητηρίου, αλλά έχει σχέση με το Σταύρο. Πριν από 12 χρόνια, ο Σταύρος, ο Σαξιόνης, ο Νίκος, ο Αγρέτζολος, ο Δημήτρης, ο Βαρδακώστας, ο Τάξης, ο Γιαννόπουλος. Αυτοί ήμασταν οι αρχοί που ξεκινήσαμε αυτό το νέο αφήγημα για το Επιμελητήριο. Δηλαδή, το αφήγημα ήταν ότι εδώ πρέπει να κάνουμε δουλειά και το χρέος μας είναι μόνο να καταφέρουμε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων των επιχειρήσεων. Η χαρά μας λοιπόν είναι ότι μετά από 12 χρόνια είναι τιμή μας να μην υπάρχει σωματείο μεταξύ 100 σωματείων στην Αθήνα που να έχει ένα αίτημα το οποίο δεν έχει γίνει δεκτό από το Επιμελητήριο. Και έχουμε 42 ανταποδοτικές υπηρεσίες. Για τη λογική όμως που ανέφερε ο Νίκος, επειδή το πρόσφατο δυστύχημα ανέδειξε μόνο έναν όρο, ότι πλέον ο κόσμος μας όλος θέλει να υπάρχει κράτος ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνάει. Θα πω ένα πολύ ωραίο για να είναι και χαρούμενο. Είχαμε πάει μια αντιπροσωπεία του σωματείου σας να δούμε επί προηγούμενης κυβερνήσεως την Περιφερειάρχη μαζί με τους ανθρώπους. Επειδή ήταν λίγο ανήσυχη μετά από έναν χρόνο όλοι τους, γιατί αυτό το χρόνο δεν δούλευε ο κλάδος, ένα χρόνο που είχε σταματήσει να λειτουργεί, όταν ανεβαίναμε λέω θέλω να είστε ήρεμοι πάνω να διεκδικήσουμε αυτά χωρίς να κάνετε κανένα επεισόδιο. Έχει σημασία γιατί το λέω. Ανεβαίνουμε πάνω, είναι ήρεμοι όλοι αυτοί. Ήταν τόσο απίθανη και επιθετική η στάση των απέναντι που ο πιο επιθετικός τελικά ήμουν εγώ που έγινε ένα τεράστιο επεισόδιο και είμαι επίσης χαρούμενος που το έκανα γιατί ποια ήταν η λογική. Δεν μας νοιάζει ποιος κυβερνάει, είτε μιλάμε για σωματείο είτε για επιμελητήριο. Μας νοιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων που εκπροσωπούμε. Και αυτό το σωματείο και ο πολύ καλός μου φίλος ο Νίκος Γρέτζελος το έχει αποδείξει και αυτό το σωματείο έχει αυτόν τον κόσμο σήμερα και αυτή τη δράση γιατί ο Νίκος ηγείται και είμαι περήφανος που είναι αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου μας. Νίκο, να είστε καλά, να είστε καλά όλη η διοίκηση, όλα τα παιδιά για το σπουδαίο έργο σας.